Καλώς ήρθατε, κύριε Πουλάκη. Καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μπάνια θα κάνετε φέτος τελικά ή τι αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή? Μερικά θα κάνουμε τώρα. Θα κάνετε λίγα έτσι. Ποιος θα πάτε να κάνετε μπάνιο, με κανέναν από το ΚΚΕ ή με κανέναν από τη Δημάρ? Κοιτάξτε, θα πάμε να κάνουμε μπάνια με το λαό. Με το λαό. Γιατί η πρόταση αυτή η οποία αποφασίσαμε χθες, πρώτα απ' όλα απευθύνεται στην κοινωνία. Καλά, εντάξει, και μετά και στις πολιτικές δυνάμεις, διότι έχει δύο κατευθύνσεις. Ακούστε, δείτε. Αν πρώτα απ' όλα να το δούμε η κοινωνία πώς ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόταση. Ναι. Δεν είναι δηλαδή πρώτα την πρόταση. Καλά, γιατί εγώ τι λέτε στην κοινωνία. Στην κοινωνία λέμε ότι. Πείτε την πρόταση, τι αποφασίστηκε πρώτα για να το δούμε μετά. Κοιτάξτε, εμείς εχθές στην Κεντρική Επιτροπή σε ένα διήμερο προσπαθήσαμε πρώτον να ερμηνεύσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε και να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα από τα εκλογικά αποτελέσματα και των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αυτό είναι εύκολο. Ναι. Η αποκωδικοποίηση όμως και τα πολιτικά συμπεράσματα, κυρίως για τις ευρωεκλογές, που ήταν μια εθνική κάλπη, ήταν κατά τη γνώμη στα εξής. Πρώτον, το κυβερνητικό σχήμα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ έχασε, που σημαίνει οι πολίτες λένε ότι αυτή η κυβερνητική πολιτική πρέπει να αλλάξει. Εμάς μας έφερε πρώτο κόμμα για πρώτη φορά στην ιστορία 180 χρόνων εκλογών στο ελληνικό κράτος, που γύρισε και είπε ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσετε, μόνο που θέλουμε σε αυτή την, στο να κυβερνήσετε, δεν φτάνει ούτε δεν το 27%. Δεν φτάνει το 27%. Σας θέλουμε, αλλά όχι μόνο σας, γιατί είστε επικίνδυνοι. Θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι ακόμα πιο ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό όμως, να έχει το ρεαλισμό το πώς φεύγεις από αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και των μνημονίων. Και βέβαια πρέπει να φτιαχτεί ένας συνασπισμός εξουσίας, ο οποίος αυτή την ερώτηση, την οποία ευλόγως κάνετε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, με ποιες πολιτικές δυνάμεις, ποιες πολιτικές συμμαχίες, ποιους έχετε, επειδή δεν γνωρίζουμε ούτε το πολιτικό σκηνικό, τι θα είναι μετά τις εκλογές, λέμε ότι από τώρα πρέπει να φτιαχτεί ένας συνασπισμός εξουσίας, ο οποίος να είναι και από τα αριστερά, αλλά και στη γεωγραφία, σχηματικά πιο από σχηματικά και δεξιότερα. Και, δηλαδή αυτό που λέγαμε από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, και απευθυνόμαστε πια έξω από το γενικό, γιατί πάλι οι δημοσιογράφοι ρωτάνε, εντάξει, προτάσεις είναι γενικόλογες, για πέστε μας πού. Και έχει ονοματεπώνυμο. Δηλαδή, λέμε, πού είναι τα όρια, πείτε μας. Λέμε ότι ΚΚΕ, Αντερσία, ναι, για ιστορικούς, πολιτικούς λόγους, με τις διαφορές μας με αυτές, πρέπει να είσαστε σε αυτό το μπλοκ εξουσίας, και από εδώ πέρα μιλάμε. Ότι πρώτα απ' όλα, πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στήριξαν, σας θυμίζω, την υποψηφιότητα του Αλέξη του Τσίπρα για την Προεδρία της Κομισιόν, ναι, όπου κάναμε και εκδήλωση εδώ πέρα, όπως είναι η Κοινωνική Συμφωνία, η Κοινωνία Πρώτα, αυτοί που έχουν φύγει από τη Δημάρ, που συνεργαστήκαμε. Μιλάμε για τους οικολόγους πράσινους, μιλάμε για όσους φεύγουν από το αντιμνημονιακή πολιτική που είναι μέσα. Για το κομμάτι της κεντροαριστεράς μιλάτε γι' αυτό. Μιλάμε, κοιτάξτε, είτε, το Πασόκ είναι μέσα στην κυβέρνηση. Ναι. Αλλά υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, ίσως πολιτικές δυνάμεις, ίσως αυτές οι οποίες στην πορεία να αρχίσουν και να λένε ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη, νομίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει ανατροπή τους και απεγκλωβίζονται. Το κριτήριο ποιο είναι, αν έχει ψηφίσει κάποιος μνημονιακά. Και μιλάμε και για τη Δημάρ. Όπου με τη Δημάρ μιλάμε με μία, αν θέλετε, παίρνοντας υπόψη και το ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια προσυνεδριακή διαδικασία. Λέμε όμως ότι παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αν η Δημοκρατική Αριστερά μέσα από τις δικές της διαδικασίες, μέσα από το συνέδριό της, έχει μια πολιτική, αποφασιστεί μια πολιτική πρόταση η οποία να λέει ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η κυβερνητική πολιτική. Το λένε, γιατί απευθύνονται. Ένα κομμάτι τους απευθύνεται σε εσάς. Δηλαδή αυτό θα γίνει, για να το καταλάβουμε, πάντως να καταλαβαίνει και ο κόσμος, παιδιά, μην μιλάμε μόνο ιδεολογικά και θεωρητικά. Όχι, δεν μιλάμε, δηλαδή εσείς θα απευθυνθείτε στις εκλογές προεκλογικά για συνεργασία κανονική. Από τώρα. Ο κύριος Τσίπρας. Και λέμε ότι αυτό θα το δει η πολιτική γραμματεία, θα το δει συγκεκριμένα, με επαφές, με συναντήσεις, με φόρουμ, μέσα από προγραμματικό διάλογο. Ο κύριος Τσίπρας είναι διατεθειμένος να πάει να δει ηγέτες των κομμάτων αυτών στους οποίους θέλετε να απευθείτε. Να δει τον κύριο Κουτσούμπα, να δει τον κύριο Κουβέλη, να δει τους επικεφαλής Ανταρσίας. Η απόφαση εχθές της Κεντρικής Επιτροπής λέει ότι αναθέτει στην πολιτική γραμματεία αυτή την πολιτική απόφαση, αυτή τη διεύρυνση, αυτόν τον συνασπισμό εξουσίας τον οποίο αποφασίσαμε, να κάνουμε ένα σχέδιο μέσα από ποιες διαδικασίες θα προσπαθήσουμε να τον υλοποιήσουμε. Τώρα, μπορεί αυτό να είναι μία από τις σκέψεις που θα κάνουμε. Μπορεί να είναι κάποια φόρμα. Σαφέστατα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η πρόταση αυτή είναι. Δεν μπορεί να πάει κατευθείαν, αν θέλετε, σε μία. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Επίσης, η πρόταση αυτή είναι
οδηγεί σε κοινή κάθοδο στις εκλογές. Έχω τη γνώμη ότι αν ξεπεράσουμε και αν δούμε ότι έχει ανάγκη η πολιτική ζωή μια τέτοια ανατροπή, ένα τέτοιο συνασπισμό εξουσίες, νομίζω ότι θα. Μπορείτε να το δείτε και αυτό. Καλά, με το κουκουέ το αποκλείουμε να φανεί. Πώς θα επερμηθούν εμπόδια. Ας πάμε πρώτα από τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι. Το κουκουέ έχει μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Λέει, έξω από την Ευρώπη. Πώς θα μπορέσετε να συμφωνήσετε λέμε συγκεκριμένα, σε ένα πλαίσιο. Όπως και η Ανταρσία, λέει, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και η Δημάρ, λέει. Ένα κόμμα αύριο μπορεί, με τον δραχμή λοιπόν, του κυρίου Αλαβάνου, ας πούμε, μπορείτε να συνεργαστείτε. Δεν τον έχουμε μέσα στις... Όχι, παράδειγμα. Όχι, μα δεν τον έχουμε. Όχι, γι' αυτό είπαμε, συγκεκριμενοποιήσαμε τις πολιτικές, τα πολιτικά κόμματα. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, η οποία... Ότι αυτή τη στιγμή. Από την κυρίαρχη άποψη τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέμε συγκεκριμένα στην απόφαση. Αυτά τα οποία μας διαφοροποιούν και είναι πολλά, είναι σημαντικά. Αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή είναι κατά τη δική μας πολιτική άποψη. Ναι. Πιο δεύτερα, να, το πούμε. Ναι. Κρατάει ο καθένας τις πολιτικές σου απόψεις. Πώς θα γίνει. Ακούστε να δείτε. Πουλάκια. Βάζουμε ένα στόχο ο οποίος λέει πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Άλλο, πρέπει. Εντάξει. Όχι. Αν συμφωνήσουμε ότι πρέπει να φύγει, να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική, τότε ο καθένας έχει ένα πρόγραμμα, τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι 10-15 βασικές αριστερά. Και λέμε, αν κάνουμε δύο λεφτά, να σας απαντήσω. Αν πούμε ότι αυτά τα οποία μας χωρίζουν, τα βάζουμε, αν θέλετε, στην άκρη. Να σας θυμίσω κάτι. Ξεκινάτε από τη βάση. Μπαίνετε σε άλλη βάση. Είμαστε στην Ευρώπη ή όχι. Όχι, λέει ο άλλος. Να σας θυμίσω κάτι. Πώς θα πάτε από τη βάση να ξεκινήσετε λάθος. Λοιπόν, τι γίνεται. Να σας θυμίσω κάτι. Εδώ δεν συζητάμε για ένα νομοσχέδιο. Να σας θυμίσω κάτι που το ξέρετε ως δημοσιογράφοι, διότι είσαστε εκείνη την περίοδο. Το 1989 συναντήθηκε το ΚΚΕ με την ΕΑΡ, από ΚΚΕ εσωτερικό και τέτοια, που είχαν βασική διαφορετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ εσωτερικού και η ΕΑΡ λέγανε μέσα στην Ευρώπη και στην. Το ΚΚΕ έλεγε όχι. Με τους αγώνες των εργαζομένων. Το ΚΚΕ έλεγε όχι. Οι ιστορικές εκείνες στιγμές και οι ιστορικές ηγεσίες εκείνη τη στιγμή αποφασίσαν να κατέβουν μαζί, να φτιάξουν ένα πολιτικό φορέα. Και τι είπαν τότε μέσα από τη συνάντηση. Ότι αυτά τα οποία μας χωρίζουν τα βάζουμε στην άκρη τα μεγάλα. Γιατί όμως έγινε εκείνη η κυβέρνηση, κύριε Πουλάκη? Δεν έγινε ένα συνασπισμός. Ναι, δεν έγινε για τίποτα άλλο. Μπράβο. Δεν έγινε λοιπόν, κυβέρνηση αυτή να εφαρμόσουμε πρόγραμμα κοινό, να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λέμε, θέλουμε παραδείγματος χάρη να φύγουμε από τη μνημονιακή πολιτική. Θέλουμε να φύγουμε από την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Θέλουμε με όσες δυνατότητες έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Αν το θέλουμε και μπορούμε, δηλαδή κοιτάξτε, 1η-1η του 2015 θα έχουμε σύνταξη 360 ευρώ. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να το ανατρέψουμε. Ναι, κύριε Πουλάκη. Νομίζω όμως, ότι ξεπερνάει τις δυνατότητες ή τις απόψεις τι έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να σας πει κανείς ότι μπορεί να διαμορφώσει συμμαχίες στο κοινωνικό πεδίο και στο πολιτικό, αλλά στο κοινωνικό πεδίο για να αποκριθεί μια πολιτική που οδηγεί τη συντάξη των 360 ευρώ. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα η διαμόρφωση ενός κυβερνητικού προγράμματος. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Και λένε πολλοί, και θα σας μεταφέρω αυτό που συζητάει πολλοί κόσμος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να λύσει τα προβλήματα των συνεργασιών, δηλαδή με ποιους θα κάνει κυβέρνηση. Αυτό που ρωτάει άλλο ο κόσμος. Καλά, ρε παιδί μου, καλή είστε, αλλά με ποιους θα κάνει κυβέρνηση. Ανοίγοντας το τόξο τόσο πολύ, προκειμένου να συγκεντρωθούν δυνάμεις, που είναι ασύμβατες οι δυνάμεις αυτές. Δηλαδή το να μου πείτε ότι σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο θα είναι ή σε μια κοινή πολιτική συμμαχία που θα κατέβει στις εκλογές μαζί, θα είναι ο κύριος Κουβέλης με τον κύριο Κουτσούμπα, ακούγεται αδιανόητο. Είναι όχι απλώς αποκλίνουσες οι απόψεις. Δεν είναι σε άλλο πεδίο. Πριν από 6-7 χρόνια, όταν φτιάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το συνιστοσόν. Ναι, από 10 χρόνια. Ναι, κύριε Πουλάκη, τότε το ξέρω, ίσως να λέγατε ότι κάποια πρόσωπα, δεν θέλουμε να τα πούμε τώρα, είναι αδιανόητο να είναι μαζί σε έναν πολιτικό φορέα που συναντήσατε. Λέω ότι αυτό έχει περισσότερο. Τέτοιου είδους προτάσεις φαίνεται να έχουν περισσότερο εσωτερική ματιά για να κρατάτε τις δικές σας εσωτερικές ισορροπίες και λιγότερο πολιτική πρόταση. Δηλαδή, ή κάνεις τη συνεργασία με αυτούς με τους οποίους μπορεί να την κάνεις, ή την κάνεις με τους άλλους. Όλοι μαζί δεν χωράνε, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Γίνεται. Εγώ καταλαβαίνω την πρόταση που λέει εμείς, παιδιά, θέλουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς και θα κάνουμε με τις αριστερές δυνάμεις. Και καταλαβαίνω και την πρόταση που λέει εμείς, παιδιά, θέλουμε μια κυβέρνηση του συνασπισμού που είναι η αριστερά μαζί με την κεντροαριστερά για να κάνουμε μια κυβέρνηση. Γιατί έχουμε σημεία σύμπτωση. Μια κυβέρνηση το να λες θα κάνει Ανταρσία με το Κουβέλη. Μια κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να είναι και η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας.
Μπορεί συγχρόνος. Να είναι εθνική σωτηρία. Από τη στιγμή λοιπόν που θα είναι και η κυβέρνηση εθνική σωτηρία συγχρόνος και η κυβέρνηση αριστερά, σημαίνει ότι αυτή η βεντάλια η πολιτική την οποία τη συγκεκριμενοποιήσαμε. Ήταν πολύ ανοιχτό που λέτε όμως. Την συγκεκριμενοποιήσαμε. Σημαίνει ότι πολιτικά πρόσωπα, πολιτικές δυνάμεις, πολιτικές κινήσεις, οι οποίες έρχονται από αλλού, έχουν άλλη ιστορική διαδρομή, έχουν αν θέλετε μια άλλη μακρόπνοη ιστορική στόχευση, μπορούν σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, με αυτά τα συγκεκριμένα, αν θέλετε, πολιτικά προβλήματα που έχει η κοινωνία, με τα κοινωνικά θέματα όλα ανοιχτά, με τη φτωχοποίηση, να μπορέσουν να βρουν τι είναι αυτά που τους ενώνει. Μπορείτε και όχι να... αυτά που τους χωρίζει. Ωραία. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς. Μπορεί όμως να ακολουθήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ μια τέτοιου είδους πολιτική πρωτοβουλειών, την ώρα που στο εσωτερικό του έχει μια πολύ ισχυρή αντίθεση σε αυτή την πολιτική. Είδα την ψηφοφορία στην Κεντρική Σας Επιτροπή. 59-84. Δεν ήταν και θρίαμβος. Δεν είναι θρίαμβος. Είναι 59-84 με 4 λευκά και 7 αποχές. Είναι 70-84. Δεν είναι 80-20. Μόνο που το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ξέρετε ότι είναι αποτέλεσμα σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως είμαστε εμείς, που συζητάμε, που αν θέλετε υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες όμως δημοκρατικά προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν είναι αποφάσεις οι οποίες είναι υλοποιήσιμες, αν θέλετε, από όλους. Και αυτό το έχει αποδείξει και η μειοψηφία. Αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα μεθαύριο, κύριε Πουλάκη, αν είστε όλοι μαζί, αν υπάρχει συγκολητική ουσία της εξουσίας κλπ. Θα φανεί στο τέλος, αν φτάσουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Κοιτάξτε, επειδή είπατε κάτι πριν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Πάντως δεν είμαστε ενωμένοι μόνο γιατί υπάρχει συμπολιτική ουσία της εξουσίας, διότι εμείς έχουμε μια ιστορία μακρόχρονη, τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ, που πάντα συζητάμε, πάντοτε υπάρχουν μειοψηφούσες απόψεις και όμως εξακολουθούμε και μένουμε, αν θέλετε, δημοκρατικά ενωμένοι. Λέω σε μια προοπτική. Που δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν τα πράγματα ακόμα, είμαστε σε κρίσιμη καμπή. Εσείς θα βλέπετε και, ένα μεγάλο συνασπισμό, αν το απαιτήσουν ας πούμε, οι περιστάσεις ιστορικές. Γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν λοιπόν το απαιτήσουν, θα μπορούσε να κάνει ο συνασπισμός ο ΣΥΡΙΖΑ και μια ανοιχτή πρόταση να γίνει σε κυβέρνηση. Υπάρχει περίπτωση αυτό που λέει το μεγάλο συνασπισμός να μπορέσει να φτιαχτεί όταν ο άλλος λέει ότι πρέπει να. Εξακολουθήσουμε να είμαστε στην πολιτική των μνημονίων και άλλος λέει το τελείως αντίθετο. Άλλο τι λέει σήμερα, δεν ξέρουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και εσείς έχετε πει κατά καιρούς πάρα πολλά πράγματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως έχει όμως μια σταθερή... ρεαλιστικοποιηθεί και η κυβέρνηση έχει έρθει προς τα δω. Έχουμε δεν ξέρουμε όμως πώς μια σταθερή γραμμή έξω από τα μνημόνια και εναντίον της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Έξω, η κυβέρνηση έξω λέει. Τα ασκίζει κάθε μέρα. Δεν ακούω. Να το ρωτήσω έτσι όπως σας κατηγορούν. Τα ασκίζει τα μνημόνια. Στρίβεται προς το κέντρο. Βρήκαμε, κοιτάξτε τώρα, επειδή το είπατε. Ναι. Την ώρα που είπε στο Σύνταγμα στην προεκλογική, τελευταία προεκλογική συγκέντρωση ο κύριος Σαμαράς ότι κάθε μέρα ασκίζω τα μνημόνια, μετά αποκαλύφθηκε από μια εβδομάδα ότι την ώρα που τα έσκιζε είχε υπογράψει μια επιστολή η οποία έλεγε ότι ό,τι μου πείτε. Στρίβεται προς το κέντρο. Αυτή είναι η ερώτηση. Διότι και από το εσωτερικό αλλά και ευρύτερα του κόμματός σας, η αίσθηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα προκειμένου να η εξουσία να έρθει πιο κοντά, να το πω έτσι, αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται να προσεγγίσει κοινωνικά τμήματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσε, αυτά μεσαία στρώματα που εκφράζονται ή εκφράζονται στο παρελθόν πολύ από την κεντροαριστερά, την όποια κεντροαριστερά. Και πολλοί σας λένε ότι προκειμένου να πετύχετε αυτό, στρίβεται προς το κέντρο. Λοιπόν, ακούστε να είτε τώρα, θα σας πω κάτι το οποίο το ξέρετε, αλλά ίσως να μην το ξέρουν. Δεν ξέρουμε, εμείς δεν ξέρουμε ο κόσμος. Ακούστε λοιπόν. Αυτή την πρόταση την οποία κάναμε τώρα, στο συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2011, όταν είμαστε 4,6%, όταν κανένας δεν φανταζόταν, αν θέλετε, από την κοινωνία ή περισσότερο και από εμάς ότι θα έχουμε όλη αυτή την έκρηξη, ήταν αυτή η πρόταση. Την οποία μπορείτε να τη βρείτε και την ξέρετε, κύριε Λυριτζή, μπορείτε να τη βρείτε ακριβώς. Η οποία. Ακούστε όμως δύο λεπτά. Το αποτέλεσμα αυτής της πρότασης και η απόρριψη, αν θέλετε, αυτής της πρότασης της ονομαστικοποίησης των τότε πολιτικών δυνάμεων που υπήρχαν, έφερε την έκρηξη του 17%, διότι η κοινωνία αποδέχτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια προσπάθεια ουσιαστικής υπέρβασης αυτής της πολιτικής, και όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Και αυτό 121 πράγμα... τους βρείτε. Γιατί το βλέπω λίγο δύσκολο. Εμείς δεν ψάχνουμε 121. Η κυβέρνηση ψάχνει 180. 180 ψάχνει η κυβέρνηση, 121 ψάχνει 180 εσείς, η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση ψάχνει 180 με τρόπους οι οποίοι μερικές φορές μπορεί και να μην είναι πολιτική. Έχει μια σημασία η ερώτηση του Δημήτρη για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν η κυβέρνηση κάνει που της κάνει τις κινήσεις για τη συγκέντρωση των 180, αν αντιστοίχως ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει έχει πάρει πρωτοβουλία για να μαζέψει το 121.
Εμείς με την πρότασή μας απευθυνόμαστε και λέμε ότι πρώτον θα πρέπει έξω από αυτό το συνασπισμό εξουσίας, το κομβικό σημείο είναι ότι δεν θα πρέπει να βρεθούν οι 180, διότι δεν θα πρέπει να πάρει ανάσα και αναπνοή άλλο 1,5 χρόνο αυτή η κυβερνητική πολιτική. Λοιπόν, καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε, κύριε.